Οι εκβιασμοί, τα χρήματα και οι απειλές. Κάπως έτσι μπορεί να περιγράψει κάποιος αυτά που συνέβαιναν στο κοσμοπολίτικο νησί με φόντο μία υπηρεσία του ΙΚΑ και κρατικούς υπαλλήλους. Μία πρώην υπάλληλος του ΙΚΑ Μυκόνου και ένας λογιστής συνελήφθησαν καθώς ζητούσαν εκβιαστικά από πρώην διευθύντη του ΙΚΑ 25.000 ευρώ για να μην προχωρήσει η κατάθεση εναντίον του σε υπόθεση που εκκρεμεί δικαστικά επίσης για χρηματισμό. Οι τελευταίες εξελίξεις της υπόθεσης και η σύλληψη δύο ατόμων για εκβίαση πιστοποιούν τον αρχικό ισχυρισμό του πελάτη μου ότι υπήρξε θύμα εκβιασμού προκειμένου να μην επιβάλλει τα νόμιμα πρόστιμα για πολεοδομικές παραβάσεις που διαπίστωσε. Η υπόθεση αυτή όμως έχει παρελθόν. Κατά τα έτη 2011 και 2012, δύο ιδιώτες είχαν καταγγείλει τον πρώην διευθυντή του ΙΚΑ Μυκόνου για χρηματισμό. Απαιτούσε, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι και σήμερα στον Α, χρήματα για να κάνει τα στραβά μάτια. Εμένα μου πήρε 2.000 ευρώ μετρητά και περίμενα να του δώσω άλλες 3.000 ευρώ χωρίς κανένα λόγο. Μας έλεγε ότι αν δεν μου δώσετε αυτά τα χρήματα θα σου καταλογίσω πάρα πολλά ένσημα γιατί έχω αυτή τη δικαιοδοσία. Ήταν ταβαντζής ο άνθρωπος, δεν ήταν υπάλληλος του ΙΚΑ. Με απείλησε και εμένα ο και του έχω κάνει μήνυση για αυτό το θέμα. Μου είχε στείλει κάποιον και μου λέει ότι έχει καταγγείλει πάρ' το πίσω γιατί έχεις γυναίκα και παιδιά. Την επόμενη μέρα ο ίδιος με παίρνει από σταθερό από το Μαρούσι. Κοίταξε, μου λέει, πάρε πίσω αυτά που έχεις γράψει γιατί μετά τη δίκη θα ασχοληθώ προσωπικά με σένα και θα σε καταστρέψω, μου λέει, θα σου γκρεμίσω ό,τι έχεις χτίσει και δεν έχεις χτίσει μέχρι τώρα. Η δίκη του πρώην διευθυντή μετά από δύο αναβολές ορίζεται για τις 29 Ιανουαρίου του 2014. Μάρτυρας κατηγορίας αυτή τη δίκη θα είναι και η πρώην υπάλληλος του ΙΚΑ Μυκόνου, η οποία συνελήφθη με τον λογιστή. Πήρε το Σάββατο τηλέφωνο, έκλαιγε και μου είπε: σε παρακαλώ, δάνεισε μου 50 ευρώ και να στα δώσω σε λίγους μήνες που θα πιάσω δουλειά. Μου λέει: δεν έχω να ταΐσω τα παιδιά μου. Και δεν αντέχω άλλο γιατί με παίρνει συνέχεια αυτός μέσω του λογιστή και θέλει ντε και καλά να αλλάξει την κατηγορία. Ναι. Ήταν πλεχτάνη, έχουν κατηγορήσει την κοπέλα χωρίς λόγο. Όπως ήρθε και σε μένα και μου έδινε 7, όπως έχει πάει και στο Χριστούλη, προσπαθεί να αλλάξει τις κατηγορίες, να αλλάξουμε όλοι εμείς οι μάρτυρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, η πρώην υπάλληλος του ΙΚΑ ζήτησε αρχικά 150.000 ευρώ και στο τέλος 25.000 από το διευθυντή της για να μην καταθέσει εις βάρος του. Προχθές αστυνομικοί του εσωτερικών υποθέσεων συνέλαβαν επαυτοφόρο στο Νέο Φάληρο το 55χρονο λογιστή από τη Μύκονο να παίρνει σύμφωνα με την καταγγελία για λογαριασμό της 5.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Αποτελεί μια μαγική εικόνα η εμπλοκή του, η οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή είναι απλώς μια μαγική εικόνα. Θα το θεωρούσα παγίδευση. Η πρώην υπάλληλος του ΙΚΑ, η οποία επίσης έχει τεθεί σε αργία, και ο λογιστής. Για την υπόθεση της εκβίασης κατά του πρώην διευθυντή του ΙΚΑ πήραν προθεσμία για να δικαστούν αύριο στον Πειραιά.